σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου για να εξεταστούν τα τελευταία δεδομένα που αφορούν στην πανδημία. Το παρόν στη σύσκεψη έδωσαν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην λάβει νέα μέτρα εν ώψη των Χριστουγέννων παρά τις συστάσεις των ειδικών που προτείνουν μέτρα που αφορούν σε εμβολιασμένους. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Ειδική Επιτροπή Επιστημόνων έχει εισηγηθεί μέτρα για την περίοδο των γιορτών ακόμα και για εμβολιασμένους. Μεταξύ των μέτρων που έχουν εισηγηθεί είναι το υποχρεωτικό rapid test στην εστίαση για εμβολιασμένους, τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Όμως, εκτιμάται ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν για την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς πιθανόν να δημιουργήσουν αναστάτωση στην εστίαση όπου υπάρχουν ήδη κρατήσεις. Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για την Πρωτοχρονιά και θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις, κυρίως για την μετάλλαξη όμικρον τις επόμενες ημέρες. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή το πρωί της Δευτέρας, επιβεβαίωσε πως στο τραπέζι βρίσκεται η διενέργεια ελέγχων και για εμβολιασμένους. Ο Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε πως τελικά η λήψη αυτών των μέτρων θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική εικόνα. Το ερώτημά μου θέλω να απαντήσετε. Αν σκέφτεστε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα, σε υποχρεωτικό τύπου lockdown, όχι. Μέτρα τύπου lockdown, όχι. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Άλλο είναι το θέμα μας. Πρότεινε πριν η κυρία Παγώνη, που ήταν εδώ η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, πρότεινε να κάνουμε ένα τεστ, ακόμα και υποχρεωτικό, η ίδια το λέει προαιρετικό βέβαια, στις περιπτώσεις των ρεβεγιών. Στα μαγαζιά εννοούμε, έτσι, στα νυχτερινά μαγαζιά. Θα το βλέπατε αυτό ως μέτρο εσείς? Εμείς αυτό γενικώς που εξετάζουμε, και δεν είναι μόνο από τα ρεβεγιών, είναι αυτό το οποίο δυστυχώς, ενώ καλέσαμε τον κόσμο, δεν υπήρξε η ανταπόκριση που θα θέλαμε. Αν θυμόσαστε την εβδομάδα του τέστινγκ, ότι κάποια στιγμή και για τους λόγους τους οποίους εξέθεσε πριν ο κύριος Στραβελάκης, να βλέπουμε την πραγματική εικόνα, θα θέλαμε να υπήρχε ένα τεστ συνολικά όλου του πληθυσμού. Οπότε, υπ' αυτήν την έννοια, το κομμάτι με αυτό το σκεπτικό που σας λέω, δηλαδή να μπορέσουμε κάποια στιγμή και σε εμβολιασμένους και σε ανεμβολίαστους να βρούμε μια συνολική επιδημιολογική εικόνα της χώρας, είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε και θα το συζητήσουμε.